Καλώς σας βρήκα και πάλι, φίλοι μου. Μπήκαμε επιτέλους στο χειμώνα, την καλύτερη εποχή για να ασχοληθούμε με το ρηχό υποβρύχιο κυνήγι. Στα πρώτα πλάνα του βίντεο που θα δείτε αμέσως τώρα, επιλέγω να μην κάνω βολή. Αυτό γίνεται γιατί ο στόχος μου το χειμώνα είναι ένας και αυτός λέγεται λαβράκι. Πίσω από τους κέφαλους και πίσω από ένα ζωντανό βυθό που σφίζει από ζωή, με μουρμούρες, με διάφορα πιο μικρά ψάρια, κάτι κρύβεται από πίσω τις περισσότερες φορές. Όταν δω ότι ο τόπος δεν έχει λαβράκια ή μεγάλες τσιπούρες ή άλλα πιο αξιόλογα θυράματα, όπως κάποιο πελαγίσιο, τότε παίρνω μερικούς κέφαλους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίοι και στο τραπέζι, σαν γεύση εννοώ, και φεύγω. Τότε όμως μόνο θα κάνω βολή σε κέφαλο, όταν δω ότι δεν υπάρχει κάτι πίσω από αυτόν. Το βίντεο που θα ακολουθήσει με μια μακρινή βολή, ο μπαμπός μου πιάσει το μεγαλύτερο κεφάλι της ημέρας. Σου αρέσουν τα ψάρια? Ναι.
Στο πλάνο που ακολουθεί θα δείτε ένα πολύ δύσκολο ψάρι. Ένα λαβράκι που το πιάσε σε πολύ καθαρά νερά και είχε μεγάλη δυσκολία γιατί το ψάρι γύρναγε στην περίμετρο, μη είχε αντιληφθεί, δεν είχα κάλυψη, δεν μπορούσα να κρυφτώ κάπου για να μείνω αθέατος, να παραμείνω αθέατος. Αν και πολλές φορές επειδή το λαβράκι έρχεται έτσι αποκαλεμένο, η απόλυτη απόκρυψη δεν βοηθάει. Βέβαια εδώ, επειδή είναι πολύ τρομαγμένα τα ψάρια και είναι ντόπια, με δυσκόλεψε πάρα πολύ και στο τέλος το πήρα με μια δύσκολη βολή που το βρήκε κοντά στο κότσι της ουράς. Το επόμενο πλάνο δείχνει ότι η θάλασσα δεν πάβει να μας εκπλήσει διαρκώς. Ενώ τα μανάλια και τα μαγιάδικα τα κυνήγαγα όλο το καλοκαίρι στις ξέρες και στους κάβους, τα συναντάω στο 1,5 μέτρο για λαβράκια. Και έτσι με μια ωραία βολή πιάνω ένα όμορφο μανάλι. Υποβρύχιος κυνηγός. Δεν υπάρχει πιο όμορφη εικόνα από το να γυρνάς κουρασμένο σπίτι και να σε συναντάνε στην πόρτα η γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Είναι φοβερό το συνέστημα του να δείχνεις στα παιδιά σου την τροφή και στη γυναίκα σου. Να γυρνάς όπως ο άνθρωπος σπηλαίων που γυρνάει πίσω θριαβευτής.